Γεια σας, είμαι ο Διονύσης Ατζαράκης. Και εγώ είμαι ο Μανώλης Παπουτσάκης. Και είμαστε εδώ γιατί είμαστε και οι δύο πάρα πολύ καλοί στον τομέα μας. Ο Μανώλης στο να μαγειρεύει και εγώ στο να τρώω. Α, και εγώ που νόμιζα ότι ο τομέας σου ήταν να λες αστεία. Ναι, αλλά όταν τρώω Μανώλη δεν αστείευομαι. Δεκτό. Ας περάσουμε λοιπόν στο ψητό και κυριολεκτό, γιατί με το που κατάφερα να χωνέψω τα ψάρια που μαγείρεψε ο Μανώλης για τα προηγούμενα βίντεο και άνοιξε έτσι ελάχιστος χώρος στην κοιλιά, επιστρέψαμε με νέα βίντεο για τη Lidl, όπου ο Μανώλης έχει μαγειρέψει. Τι έχεις μαγειρέψει? Σου έχω μαγειρέψει και πολλά και ωραία. Όμως κοίταξε, επειδή έχουμε ήδη συζητήσει αρκετά για το συσκευασμένο ψάρι και λύσαμε απορίες, ήρθε η ώρα να πούμε και κάποια πράγματα για το συσκευασμένο κρέας. Και ο κόσμος νομίζω ότι έχει απορίες πάνω σε αυτό. Έχει και μας τις έχει στείλει, τις έχω μαζέψει εδώ, οπότε μπορείς να μαντέψεις. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα μου τις διαβάσεις και εγώ θα τις απαντήσω. Όχι, θα φάω. Oh, το παράκανα λίγο. Μπράβο στο σεφ. Φέρτε μου μία σόδα και ξεκινάμε. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, Μανώλη, λέει εδώ. Γιατί να προτιμήσω το συσκευασμένο κρέας αντί να πάω στο χασάπι μου? Εκεί με ξέρουν. Επιλέγουν τι θα μου δώσουν. Ισχύει. Και εμένα με ξέρει ο χασάπης μου. Είναι subscriber στο YouTube. Είναι follower. Όταν ανεβάζω νέο βίντεο μου στέλνει emoji με bacon. Το συσκευασμένο κρέας μπορεί να μου παρέχει τέτοιες υπηρεσίες? Τέτοιες συγκεκριμένα όχι, αλλά έχει άλλα του. Το συσκευασμένο κρέας είναι σε απόλυτα προστατευμένη ατμόσφαιρα και έτσι εμποδίζεται η ανάπτυξη μικροοργανισμών. Η συσκευασία αναγράφει ημερομηνία παραγωγής και λήξης, καθώς και την προέλευση του κρέατος. Επίσης, στα ψυγεία των Lidl επιλέγεις εσύ το κρέας σου και όχι κάποιος άλλος για σένα. Μάλιστα. Πώς συσκευάζονται και μεταφέρονται? Πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι οι συσκευασίες είναι ασφαλείς? Συσκευάζονται σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών και σε ειδικούς πιστοποιημένους χώρους που διατηρούν συνεχή και σταθερή ψήξη. Μεταφέρονται με ειδικά φορτικά ψυγεία που διατηρούν το κρέας σε σταθερή θερμοκρασία. Ναι, αλλά μεταφέρονται με ασφάλεια? Ναι, μην ανησυχείς. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τους συνεχείς και αυστηρούς ελέγχους εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την ποιότητα. Okay. Άλλη ερώτηση. Γιατί μέσα στις συσκευασίες υπάρχει ένα κομμάτι χαρτί? Τι παίζει με αυτό? Είναι σαν fortune cookie, ας πούμε? Όχι, βέβαια δεν είναι σαν fortune cookie, αλλά έχει να κάνει με το ότι απορροφάται η έξτρα υγρασία που έχει το κρέας και έτσι συμβάλλει στη διαπροσιμότητα. Διονύση, παιδί μου, σε να νουρίζει η φωνή μου. Λίγο, αλλά δεν φταίς εσύ, είναι αυτό εδώ το μυθικό τσιμπούς που με νίσταξε. Θα έπαιρνα ένα υπνάκο και να σου πω κάτι. Θα πάρω. Εσύ μη φύγεις, γιατί έχουμε και άλλες ερωτήσεις να απαντήσουμε. Και εσείς μείνετε συντονισμένοι για επόμενο βίντεο όπου θα απαντήσουμε και άλλες ερωτήσεις σας. Καληνύχτα.